η αγάπη μου Ισύρος. Ποτέ δεν ξέρεις που είναι πραγματικά το μέρος σου. Από την παιδική ηλικία με μάγευε η Ελλάδα, τη ιστορία της, ο πολιτισμός της. Ήμουν γοητευμένη από τη μυθολογία της αρχαία Ελλάδα. Μετά από τόσα χρόνια που την ονειρευόμουν, έφτασα στην Άγια Γη. Αεροπλάνο, πλοίο, Σύρος. Για λίγο, για κάποιο λόγο. Με την πρώτη ματιά ερωτεύτηκα το νησί, την ομορφιά του, την ησυχία που είχε, τους φιλόξενους ανθρώπους, χωρίς χαρτιά, χωρίς γλώσσα. Όμως από την πρώτη στιγμή αποφάσισα ότι θα μείνω εδώ. Με τρόμαζε το μέλλον μου, αλλά είπα στον εαυτό μου, θα το καταφέρω. Πρώτο βήμα μου ήταν το σχολείο ελληνικών για μετανάστες, για να μάθω την ελληνική γλώσσα. Μετά έπιασα δουλειά. Σε ένα χωριό πρόσεχα μία γιαγιά που με βοηθούσε με τα ελληνικά. Μετά άλλη δουλειά, άλλη οικογένεια που έμεινε. Ποτέ δεν μετάνιωσα για αυτό που έκανα. Στον δρόμο μου ήταν πάντα οι καλοί άνθρωποι. Η ζωή δεν σταματάει, η ζωή προχωράει. Έτσι σιγά σιγά άρχισα τις βόλτες μου στην πόλη. Καινούργιοι φίλοι, γιορτές και διασκεδάσεις μαζί τους, καινούργια αγάπη. Το πρώτο ταξίδι μας μαζί στην πατρίδα μου, ο γάμος μας στην Ρωσία. Με τον γυρισμό μας φτιάξαμε και ένα σπιτάκι στην θάλασσα. Μετά ήταν και η βάφτιση μου στην Άγια Γη των Έλληνων. Το πιο πολύτιμο δώρο από την νονά μου που πάντα με προστατεύει και δίνει δύναμη. Δεν το περίμενα, δεν το πίστευα ότι γίνεται να αρχίζω καινούργια ζωή σε άλλη χώρα από το μηδέν στα 40 μου. Αλλά τώρα μπορώ να πω ότι το κατάφερα. Βρήκα τον εαυτόν μου εδώ. Αγαπάω την Ελλάδα, αγαπάω την Σύρο, τους ανθρώπους που ζουν εδώ. Καινούργια ζωή, καινούργια φίλη, καινούργια αγάπη, καινούργια οικογένεια, η καλύτερη νονά στον κόσμο, τα πάντα ωραία. Ποτέ δεν ξέρεις που είναι πραγματικά το μέρος σου.